Θα μιλήσουμε τώρα με τον καθηγητή πολιτιολογίας στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου και κοσμήτωρα της Σχολής Πολιτικών Επιστημών, τον κύριο Δημήτρη Χριστόπουλο. Καλημέρα, κύριε Χριστόπουλε. Καλημέρα σας, κύριε Σαχίνη. Κύριε Χριστόπουλε, εάν κάποιος θα μπορούσε να πει περιληπτικά το τι συνέβη στην 21η Μαΐου στην Κάλπη, εσείς πώς θα το αποκωδικοποιούσατε? Μου φαίνεται πολύ απλό. Έχουμε να κάνουμε με μια προφανή νίκη της Νέας Δημοκρατίας και μια στρατηγική ήττα συντριβή του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο σημαίνει ότι αυτά τα δύο πρέπει να τα ερμηνεύσουμε και αυτοτέλος και ως συνάρτηση το ένα του άλλου. Δεν πρέπει δηλαδή μόνο να σκεφτόμαστε τη νίκη της Νέας Δημοκρατίας ως συνάρτηση της ήττας του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και ως ένα αυτοτελές πολιτικό φαινόμενο, το οποίο σχετίζεται με την ηγεμονία των συντηρητικών φιλελεύθερων απόψεων σε ένα πλειοψηφικό τμήμα της ελληνικής κοινωνίας. Το λέω αυτό διότι ήθιστε στην αριστερά να υπάρχει μια μεγάλη, έτσι, έντονη παράδοση αυτομαστιγώματος κάθε φορά που υπάρχει μια ήττα. Όχι. Θα δεχτούμε ότι η ήττα μας μπορεί να είναι και νίκη του αντιπάλου, επειδή ο αντίπαλος αυτός έπαιξε και ήταν πιο δυνατός από ότι εμείς. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι και η ήττα του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει και ενδογενή αίτια. Mm-hmm. Δηλαδή έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο αντιπολιτεύτηκε ο ΣΥΡΙΖΑ τη Νέα Δημοκρατία από το 2019 μέχρι την ημέρα των εκλογών και κυρίως τον τρόπο με τον οποίο διεξήγαγε την προεκλογική του καμπάνια. Αν σας ρωτήσει κάποιο. Προσέξτε, έχει μεγάλη σημασία να το καταλάβουμε. Όχι δηλαδή αυτομαστίγωμα, φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ μόνο που βγήκε η Νέα Δημοκρατία. Ο ΣΥΡΙΖΑ και την καλύτερη καμπάνια να έκανε, πιθανώς το πιο πιθανό είναι να είχε βγει η Νέα Δημοκρατία, διότι τα ποσοστά που εμφανίζει είναι εξαιρετικά συμπαγή και πλειοψηφικά. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η καμπάνια που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ δεν όθησε τη Νέα Δημοκρατία σε ακόμα υψηλότερα ποσοστά από αυτά που θα είχε αν ο ΣΥΡΙΖΑ μιλούσε καλύτερα. Αυτή, και το λέω αυτό τελώς, η επικράτηση με ισχυρότατο, εμφατικό τρόπο της Νέας Δημοκρατίας, τι στοιχεία σας οδηγούν να λέτε ότι στρατηγικά κατέχει πια πλειοψηφικά την κοινωνία? Στρατηγικά πώς την κατέχει? Κοιτάξτε να δείτε. Το 2019 η δεξιά, ακροδεξιά, κεντροδεξιά, όλες οι παραλλαγές της δεξιάς στην Ελλάδα είχαν ποσοστό εκλογικό το οποίο ήταν σε απόλυτους αριθμούς μειοψηφία στην Ελλάδα. Είχαν 48%. Η αριστερά, από την κέντρο αριστερά ως την άκρη αριστερά, είχε 52%. Αυτό τώρα στις εκλογές του 2023, στις προχθεσινές εκλογές, άλλαξε και αντιστράφηκε. Η κεντροδεξιά ως την άκρη δεξιά έχει ποσοστό 52% και η αριστερά από το κέντρο στην άκρη αριστερά έχει ποσοστό 48%. Άρα για πρώτη φορά μετά το 1977, κύριε Σαχίνη, έχουμε μια δεξιά πλειοψηφική μέσα στην Ελληνική Βουλή και στο αποτύπωμα των εκλογών. Αυτό έχει μεγάλη σημασία να το καταλάβουμε σε μακρά διάρκεια, διότι η Ελλάδα, σε αντίθεση με πολλές άλλες χώρες της Ευρώπης, δεν είναι μια δεξιά χώρα. Η Ελλάδα έχει μια πολύ έντονη πλειοψηφική αριστερή παράδοση, η οποία ανατρέχει στον 20ο αιώνα, ακόμα και στη δεκαετία του 40, αν θέλετε. Δεν θέλω να κάνω μάθημα ιστορίας, αλλά πρέπει να καταλάβουμε. Αυτό το λέω γιατί, διότι πολύ συχνά τα αριστερά κόμματα στην προσπάθεια τους να αποκτήσουν ερίσματα στην πλειοψηφία μιλάνε με δεξιό τρόπο, θεωρώντας ότι αν μιλάνε με αριστερό τρόπο ο νοικοκύρης τα φοβάται. Δεν είναι αυτό που φοβάται ο νοικοκύρης, δεν φοβάται την αριστερά. Ο νοικοκύρης φοβάται την αβεβαιότητα και φοβάται κυρίως την αναξιοπιστία. Αν λοιπόν έχουμε... αν δεν έχουμε ένα συμπαγές λόγο, ένα συμπαγή λόγο, συγγνώμη, ο οποίος να λέει «Γι' αυτό το πράγμα λέω αυτό». Ξέρω ότι σε κάποιους δεν θα αρέσει αυτό το πράγμα, αλλά αυτή είναι η θέση μου. Και αν προσπαθούμε με αυτό που λέμε να χωρέσουμε όχι δύο καρπούζια σε μία μασχάλη, αλλά πέντε καρπούζια σε δύο μασχάλες, τότε είναι βέβαιο ότι θα χάσουμε. Αυτό ήταν που έπαθε ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, με τον λόγο του, ούτε την αριστερά μπόρεσε να εμπνεύσει και να κινητοποιήσει. Ξέρω άπειρους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ που γκρινιάζαν την ώρα που τον εψηφίζαν, αλλά και την ίδια στιγμή ούτε μπόρεσε να προσεγγίσει τους νοικοκυρέους της συντηρητικής παράταξης ή τους κεντρώους, τους οποίους βάστηκε να τους κάνει δικούς του. Διότι ο κεντρώος ή ο συντηρητικός, κύριε Σαχίνη, από τον Τσίπρα θα διαλέξει σίγουρα το Μητσοτάκη, διότι του φαίνεται ότι είναι κάτι το οποίο ανταποκρίνεται στην κανονικότητά του. Αυτό λοιπόν που έχασε ο ΣΥΡΙΖΑ δεν το έχασε επειδή ήταν πολύ αριστερό, σε αντίθεση με αυτό που κάποιοι μπορεί να νομίσουν, αλλά το έχασε επειδή με τις στροφές του κανείς δεν κατάλαβε την ουσία, την πεμπτουσία, το περιεχόμενο της πολιτικής του. Έπαιξε ρόλο στη στρατηγική επένδυση της κυβερνώσας παράταξης
η αξιοποίηση ως φόβητρο της εισόδου σε μια κυβέρνηση του πουθενά από πλευρά ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό που έπαιξε ρόλο εδώ, και εδώ θεωρώ ότι είναι ένα λάθος στρατηγικό του ΣΥΡΙΖΑ κατά τη διάρκεια της προεκλογικής κυρίως εκστρατείας, είναι ότι στο όνομα της απλής αναλογικής, ο ΣΥΡΙΖΑ διαρκώς, αντί να κοιτάει μπροστά του και ευθεία, δηλαδή αντί να κοιτάει στο δικό του πρόγραμμα και στον δικό του λόγο, μετέθεται διαρκώς τη συζήτηση σε εκλογοκεντρικές αφηγήσεις προσωποπαγούς τύπου, δηλαδή τι θα πει ο Ανδρουλάκης, τι θα πει ο Τσούμπας, τι θα πει ο Βαρουφάκης, τι θα πει ο Τσίπρας. Έτσι λοιπόν, αντί να έχουμε έναν αγώνα δρόμου όπου η παράταξη αυτή θα τρέξει κοιτώντας ευθεία να προετοιμαστεί όσο καλύτερα γίνεται προκειμένου να ανταπεξέλθει σε αυτές τις συνθήκες οριακής αντοχής που πρέπει να έχει σε μια προεκλογική καμπάνια, έχασε, κατανάλωσε όλο το πολιτικό της κεφάλαιο προσπαθώντας να πείσει αριστερά και δεξιά ότι είναι βιώσιμη μια κυβέρνηση συνεργασίας. Θεωρώ ότι αυτό είναι απολύτως λάθος. Θεωρώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ όφιλε να μιλάει μόνο για τον εαυτό του, μόνο για το δικό του πρόγραμμα, να επεξεργαστεί συγκεκριμένες τεκμηριωμένες θέσεις για μια σειρά από τομείς δημόσιας πολιτικής που ο κόσμος έχει πραγματικά ανάγκη, διότι η κοινωνία και η δημοκρατία το φωνάζουν αυτό. Και όταν θα ερχόταν η στιγμή, αν ερχόταν η στιγμή την επόμενη των εκλογών για την διενέργεια συνεργασιών, τότε θα ανοίξει τα χαρτιά σου. Δεν μπορείς όμως να κάνεις καμπάνια απέναντι σε κόμματα τα οποία σου λένε δεν σε θέλουν και εσύ να επιμένεις και να λες μα αφού με θέλεις. Αφού δεν σε θέλουν, σου λένε. Για ποιο λόγο να υπονομεύεις τόσο πολύ το εγχείρημα της απλής αναλογικής. Κοινώς, η απλή αναλογική στη συγκεκριμένη περίπτωση, που κατά την άποψή μου είναι το με απόσταση τιμιότερο και δημοκρατικό εκλογικό σύστημα, υπονομεύτηκε από αυτούς που το φέραν. Μάλιστα. Και πάτησε ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ την άρκη της απλής αναλογικής. Ερώτημα. Η στρατηγική επικράτηση της Νέας Δημοκρατίας οφείλεται και στο γεγονός ότι ο Σπομπός έστελνε πιο καθαρά το δικό της μήνυμα, είτε άρεσε είτε δεν άρεσε, ήταν σαφές. Αυτό σας είπα, ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να τις πιστώσει πολλά, αλλά θα τις πιστώσει ένα, ότι είχε μήνυμα. Το μήνυμα αυτό εγώ το θεωρώ εφιαλτικό για την κοινωνία και εξαιρετικά βλαπτικό για τη δημοκρατία, αλλά δεν μπορεί να αρνηθώ ότι υπήρχε μήνυμα με περιεχόμενο και μορφή. Αυτό λοιπόν το μήνυμα, το οποίο εδόθηκε πολύ πιο επιθετικά το 2019, ήταν ένα μήνυμα το οποίο η Νέα Δημοκρατία αναγκάστηκε να το επεξεργαστεί, κάνοντας συνάμα και διαχείριση των πολλαπλών ζημιών τις οποίες υπέστη η χώρα κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής της. Έπρεπε δηλαδή αυτό το μήνυμα να περάσει σε αρμονία με το ότι η Νέα Δημοκρατία αυτοκριτικά με κάποιον τρόπο έπρεπε να διαχειριστεί τη μεγάλη ζημιά της, όπου η μισή Εύβοια κάει και το καλοκαίρι του 2021, τη μεγάλη ζημιά των τεμπών, την ζημιά των υποκλοπών και πάει λέγοντας. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν είχε αυτά να τα συγκεράσει. Άρα λοιπόν η Νέα Δημοκρατία δεν βγήκε επειδή έκανε τις υποκλοπές, βγήκε παρά το τι έκανε τις υποκλοπές. Η Νέα Δημοκρατία δεν βγήκε επειδή τα έκανε μαντάρα στο χώρο της διαχείρισης της καθημερινότητας, αλλά παρά το γεγονός ότι τα έκανε μαντάρα στη διαχείριση της καθημερινότητας. Για ποιον λόγο? Διότι πολύ απλά η Νέα Δημοκρατία είχε αυτό το αφήγημα. Ένα σκληρό νεοφιλελεύθερο αφήγημα, αν το δούμε σε ό,τι αφορά την οικονομική του διάσταση, και ένα σκληρό νεοσυντηρητικό αφήγημα σε ό,τι αφορά τα θεσμικά του, θεσμικές του πτυχές, αν δούμε την ιδεολογική του διάσταση. Αυτό η Νέα Δημοκρατία το έδειξε. Έλεγε λοιπόν πανεπιστημιακή αστυνομία. Εμείς να λέμε όχι πανεπιστημιακή αστυνομία. Η Νέα Δημοκρατία, ή δεν μπορούμε να πούμε ότι την έβαλε την ατζέντα, και στην πολιτική, κύριε Σαχίνη, ο πρωταγωνιστής είναι αυτός που βάζει την ατζέντα, λέμε, στα πανεπιστήμια. Αυτός που κάνει το agenda setting. Αυτός που λέει σήμερα θα συζητήσουμε το θέμα ασφάλειας στα πανεπιστήμια. Αν εσύ λοιπόν δεν έχεις τίποτα να πεις αυτό και να λες ότι τελευταία ρανίδα του αιματός μου θα υπερασπίζουμε το δημόσιο πανεπιστήμιο, μπουρουμπούρου, κλασικές δηλαδή αριστερές παρόλες τις οποίες έχουμε συνηθίσει στα πανεπιστήμια, τότε δίνεις αυτόματα μια πρωτοβουλία κίνηση στον αντίπαλο. Άρα λοιπόν, τι κάνουμε απέναντι σε αυτό? Μας λέει ο αντίπαλος, εγώ θα φτιάξω το φράχτη στον Εύρο και θα διαχειριστώ έτσι την μετανάστευση. Αντί να του πεις εσύ ότι το καλοκαίρι η Ελλάδα δεν έχει 250.000 χέρια εργατικά, η εστίαση, ο τουρισμός, η αγροτική οικονομία και οι κατασκευές προτιμένου να αναπτυχθεί στοιχειοδός και να φάει ο κόσμος ψωμάκι, κάθεσαι και του λες εσύ για τον Εύρο ότι εγώ ναι θα τον επεκτείνω ή δεν θα τον επεκτείνω. Ο άλλος σε παίζει εκεί, διότι ξέρει ότι ενώ η ψυχή σου είναι εναντίον, δεν λέει το στόμα σου αυτό που λέει η ψυχή σου, αλλά το πιο αληθινό, πολιτική και όχι μόνο, και στις σχέσεις μας.
με τους φίλους μας, τις φίλες μας, τις συζύγους μας, τους συντρόφους μας και πάει λέγοντας. Είναι η αλήθεια. Αν δεν εκπέμπεις αλήθεια και προσποιείσαι ότι είσαι κάτι που δεν είσαι, αυτό φαίνεται από την πρώτη στιγμή. Και ο κόσμος δεν είναι εντελώς ηλίθιος. Ξέρω ότι πολλοί πολιτικοί τον θεωρούν εντελώς ανόητο. Δεν είναι εντελώς ανόητος, ούτε φυσικά είναι πανέξυπνος όπως λένε οι πολιτικοί όταν αυτός ανταποκρίνεται στα δικά τους καλέσματα. Δεν μπορείς να εκτείρεις τον κόσμο όταν αυτός σε αποδοκιμάζει και να τον αποθεώνεις όταν αυτός σε επιδοκιμάζει. Πείτε μου κάτι, το πεδίο της οικονομίας, γιατί πολλοί λένε ότι είναι η οικονομία η ηλίθεια που δίνει τον τόνο. Στο πεδίο της οικονομίας και όσον αφορά την καθημερινότητα του πολίτη, τελικά δεν μέτρησε η επιδοματική πολιτική αυτά που έγιναν σημαία αντιπολιτευτική του ΣΥΡΙΖΑ, το Fuel Pass, το Market Pass και το Νιάτα Pass, μέτρησαν ή δεν μέτρησαν? Απολύτως μέτρησαν, και αυτά είναι αυτά που συμπεριλαμβάνω σε αυτό που σας είπα στην αρχή, στην ηγεμονία της Νέας Δημοκρατίας. Και κάτι άλλο το οποίο πρέπει να πούμε, όπως και δίποτε, είναι ότι η οικονομία επιημερών Νέας Δημοκρατίας με όρους κλασικής νεοκλασικής, αν το θέλετε, πολιτικής οικονομίας, τα πήγε καλά. Έχουμε έναν αυξημένο αριθμό επενδύσεων, έχουμε δείκτες ανάπτυξης υψηλούς και πάει λέγοντας. Άρα λοιπόν, εξαιτίας και της πανδημίας, την οποία η Νέα Δημοκρατία διαχειρίστηκε με τον κλασικό δεξιό τρόπο να δίνει στους δικούς της και μερικά ψίχουλα και στους άλλους προκειμένου να είναι όλοι ευχαριστημένοι, με αφορμή την πανδημία, η Νέα Δημοκρατία κατάφερε και εδραίωσε μια νέα πελατεία, η οποία δεν είναι μόνο η παραδοσιακή δεξιά πελατεία, δηλαδή τα δικά μας παιδιά, αυτά που βάλαν στο πανεπιστήμιο, λέω, π.χ. με την πανεπιστημιακή αστυνομία, αλλά να δημιουργήσει και νέες σχέσεις με ελίτ, οι οποίες μέχρι πρότινος δεν ήταν φιλικά προσκύμενες στη δεξιά παράταξη με ιστορικό βάθος στην Ελλάδα. Τώρα όμως σου λένε γιατί όχι, Νέα Δημοκρατία. Και είναι αυτός ο λεγόμενος ακροκεντρός χώρος, ο οποίος το τελευταίο καιρό έχει προσχωρήσει πλήρως στη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, στο όνομα ενός βαθιά αντισύριζα επιχειρήματος, το οποίο φτάνει στο σημείο της υπαρξιακής αποστροφής και της μανίας, με την εμπάθεια που εκφράζεται. Αλλά αυτά όλα δεν μπορούμε να μην τα πιστώσουμε στη δεξιά, ότι το έκανε αυτό η δεξιά. Αυτό είναι κάτι το οποίο ως αντίπαλος η δεξιά το έκανε. Εξέπεμψε το μήνυμά της, κάει και η μισή Εύβοια, παράλληλα τα αυτά, και συνέχισαν να το εκπέμπουν αυτό το μήνυμα της αποτελεσματικότητας. Το θέμα είναι τι έκανε η αριστερά εδώ. Η αριστερά είχε να κάνει τρία πράγματα. Ένα, να προσπαθήσει να δουλέψει το ζήτημα της ανασκευής της αναξιοπιστίας του επικεφαλής της και γενικότερα της παράταξης, μια αναξιοπιστία που είναι δημοσκοπικά δεδομένη εδώ και πολλά χρόνια και κυρίως μετά το 2015. Δεύτερον, να βρει νέα πρόσωπα προκειμένου να εκφράσουν την αριστερή δημοσύνη, την τεκμηρίωση που χρειάζεται προκειμένου να βρούμε μπροστά. Και τρίτον, να επεξεργαστεί συγκεκριμένες προγραμματικές πολιτικές, σχέδια νόμου. Η Νέα Δημοκρατία στις 9 Ιουλίου του 2019, δύο εβδομάδες μετά την είσοδό της στην Βουλή ως κυβέρνηση, είχε ήδη περάσει 4 κρίσιμα νομοσχέδια. Κρίσιμα. Κατήργησε το άσυλο, γιατί το έκανε. Αυτό ήταν η ιδεολογία σου. Λέει, να κύριε, εμείς είμαστε η τάξη και ο νόμος. Έφτιαξε το επιτελικό κράτος, δηλαδή ένα πρωθυπουργικεντρικό μοντέλο, το οποίο ουσιαστικά αγγίζει τα όρια πολιτεύματός μας από πλευράς εξισορρόπησης των εξουσιών. Και τρίτον, έβαλε την ΕΡΤ, το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, και την ΕΕΠ υπό την εποπτεία του Μητσοτάκη. Αυτά δεν είναι τυχαίες επιλογές. Αυτά τα είχε ήδη έτοιμα η Νέα Δημοκρατία και το επεξεργαζόταν με ακριβά δικηγορικά γραφεία στην Αθήνα και αλλού, τα οποία φυσικά επιχρήμασε ή παρήχαν τις υπηρεσίες τους. Τώρα θέλω να μου πείτε, αν έτσι φωτογραφίζετε την κάλπη της 21ης Μαΐου, καταρχάς αν έχετε κάποιες παρατηρήσεις για τα άλλα πολιτικά κόμματα από την 21η Μαΐου. Κοιτάξτε, θεωρώ ότι το ΠΑΣΟΚ διεξάγει μια νίκη η οποία δεν είναι για πανηγυρισμούς, αλλά φυσικά το ΠΑΣΟΚ ξαναεμφανίζεται να αποκτά έναν ρόλο τον οποίο τον είχε χάσει από τις εκλογές του 2012. Το κρίσιμο ερώτημα εδώ είναι, και αυτό αφορά την κάλπη που έπεται, γιατί εκεί πάμε φαντάζομαι την κουβέντα μας, είναι αν αυτό που φάνηκε ως τάση στις εκλογές της 21ης Μαΐου θα εδραιωθεί στις εκλογές της 25ης Ιουνίου. Άρα λοιπόν το δίλημα εδώ είναι, είτε θεωρούμε ότι υπήρξε μια παρένθεση στην Ελλάδα που ξεκίνησε στον διπλό εκλογικό σεισμό και τελειώνει, τον διπλό εκλογικό σεισμό του 2012 και τελειώνει με τον διπλό εκλογικό σεισμό του 2023, 11 χρόνια αργότερα, είτε αυτό που έγινε στην Ελλάδα ως πολιτική αλλαγή, κινητοποίηση ριζοσπαστική στα πρώτα χρόνια των μνημονίων με πρωταγωνιστή πολιτικό το ΣΥΡΙΖΑ δεν θα τελειώσει και θα συνεχιστεί
η πορεία της χώρας με μια δεξιά κυβέρνηση και με μια ισχυρή αντιπολίτευση η οποία θα προέρχεται από τα αριστερά. Διότι κακά τα ψέματα, κύριε Σαχίνη, η άποψή μου είναι, με όλο το σεβασμό στους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ, ότι το ΠΑΣΟΚ, η αντιπολίτευση που θα ασκήσει στη Νέα Δημοκρατία, είναι μια αντιπολίτευση όχι δομική, αλλά παραπληρωματική στη Νέα Δημοκρατία. Μια ασθενή αντιπολίτευση, μια αντιπολίτευση η οποία ουσιαστικά δεν αναθεωρεί, δεν εναντιώνεται στην ουσία της πολιτικής, αλλά σε μερικές επιμέρους εκδοχές. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω το εξής, κύριε Χριστόπουλε. Άρα στις 25 Ιουνίου δεν ψηφίζουμε ουσιαστικά για κυβέρνηση, ψηφίζουμε για αντιπολίτευση και τι μορφή θα έχει αυτή, ενώ λέμε ότι οι κάλπες είναι άδειες. Αυτό τώρα το λέει ο Μητσοτάκης μέσα σε μια γραμμή που έχουν τώρα, που έχει πει ότι παιδιά τα κεφάλια κάτω, διότι αν δείξουμε έπαρση και αλαζονία, τότε θα αντισυσπυρώσουμε την αριστερά. Είναι προφανές αυτό. Γι' αυτό το λόγο ο Μητσοτάκης βγήκε και το από την αρχή και γι' αυτό το λόγο αποτιμάστηκε ο λαγός που βγήκε και είπε να πάμε για να κάνουμε ανθεώρηση του συντάγματος, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος είναι και ο πιο φωνακλάς από όλους. Προσέξτε τι γίνεται. Στις 25 Ιουνίου ψηφίζουμε για τα πάντα. Δεν ψηφίζουμε μόνο για την πολίτευση. Οι άνθρωποι που ψηφίζουν, ο καθένας ψηφίζει για αυτό που θέλει. Θα βγει και κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Αυτή τη στιγμή ωστόσο είναι προφανές κατά την άποψή μου ότι είναι δεδομένο ότι η κυβέρνηση της χώρας θα είναι Νέα Δημοκρατία στις 26 Ιουνίου. Το ερώτημα είναι πόσο ισχυρή θα είναι η αντιπολίτευση. Πόσο ισχυρή η πολιτική, και κάνουμε ένα μεγάλο λάθος, δεν είναι μόνο υπόθεση προσώπων, κύριε Σαχίνη, είναι υπόθεση πολιτικού λόγου, πολιτικών στρατηγικών και υπογραμμάτων. Στην Ελλάδα το ξεχάσαμε αυτό προεκλογικά. Είχαμε δηλαδή κοκορομαχίες και μάλιστα θεωρούσαμε ότι όσο πιο ψηλά να δένει η ένταση της φωνής, τόσο πιο αριστερά ή δεξιά τοποθετείται κάποιος. Αυτό είναι μεγάλο λάθος. Μπορείς να είσαι ευπρεπέστατος στην πολιτική σου διαμάχη και αντιπαράθεση με τον αντίπαλο και την ίδια στιγμή μπορείς δομικά να τον ανατρέπεις και να τον ακυρώνεις. Αντί να φωνάζεις, και ουσιαστικά να φωνάζεις, διότι πίσω από τις φωνασκίες σου κρύβεις ότι δεν έχεις να προτείνεις κάτι ιδιαίτερο. Αυτό για μένα είναι το ζητούμενο λοιπόν. Στις 25 Ιουνίου θα κριθεί εάν το διάστημα 2012-2023 ήταν μια παρένθεση ή είναι το διάστημα αυτό ένα μακρύτερο, αν θέλετε, μια μακρύτερη πολιτική διάρκεια η οποία εγκυμονεί και νέα πολιτικά επεισόδια. Μάλιστα. Θα πει κάποιος... Νομίζω επίσης ότι το 2012, τον Μάη, η Νέα Δημοκρατία πήρε το χαμηλότερο ποσοστό που έχει πάρει στη μεταπολίτευση, σχεδόν 19%, ενώ ένα μήνα αργότερα ανέβασε το ποσοστό αυτό στο 29%. Σωστά το θυμάστε. Θέλω να πω, ζούμε σε μια πολιτική περιζήμηση. Δεν είναι ότι έχουμε έτσι σκληρές και άκαμπτες πολιτικές ταυτίσεις όπως είχαμε στη δεκαετία του 80, του 90, που το ΠΑΣΟΚ από το 45 να έφτανε μάξιμου μέχρι το 36-37. Τώρα ζούμε σε στιγμές όπου οι πολιτικές ταυτίσεις είναι εξαιρετικά ασθενείς και πολύ, πολύ εύκολες το να αλλάζουν. Άρα λοιπόν τίποτα δεν είναι δεδομένο σε ό,τι αφορά την ένταση και την δύναμη την οποία πρέπει να έχει αντιπολίτευση. Και πρέπει να έχουμε αντιπολίτευση ισχυρή μεθαύριο, διότι η συνταγή για μια ανελεύθερη δημοκρατία είναι μια δημοκρατία μια ισχυρής κυβέρνησης χωρίς θεσμικά αντίβαρα στον τύπο, χωρίς πλουραλισμό στον τύπο, χωρίς ανεξαρτησία ανεξαρτήτων αρχών, χωρίς κοινοβουλευτικό έλεγχο, με μυστικές υπηρεσίες που ελέγχονται από τον Πρωθυπουργό και το ασκέρι του και τέλος με μια αντιπολίτευση η οποία υπάρχει μόνο για να υπάρχει. Αυτό που λένε σε εισαγωγικά υπεύθυνη αντιπολίτευση. Δεν θέλουμε υπεύθυνη αντιπολίτευση. Σε εισαγωγικά το ξαναλέω. Θέλουμε μια υπεύθυνα, ριζοσπαστική αντιπολίτευση η οποία θα εναντιώνεται με τρόπο κοινωνικό, ιδεολογικό και πολιτικό στην ατζέντα που βάζει η κυβέρνηση. Πείτε μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Άρα αυτό σημαίνει ότι είναι ευκταίο με βάση την περιγραφή που κάνατε και περισσότερα κόμματα στη Βουλή. Διότι ένας τρόπος για να σπάσεις μια απόλυτη παντοδυναμία των 180 που είπε ο κύριος Γεωργιάδης είναι η αύξηση των κομμάτων που μπαίνουν στο κοινοβούλιο. Ένας τρόπος. Είναι σίγουρο παραδείγματος χάρη ότι μάλλον τα δύο κόμματα, όπως λένε, το ΜΕΡΑ25 και η Φλέξη Ελευθερίας, είναι πολύ πιθανό να μπουν στη Βουλή. Αλλά τώρα εγώ δεν είμαι προφήτης, δεν ξέρω. Μάλιστα. Πάντως σίγουρα το θέμα είναι, ξαναλέω, δεν είναι μόνο όμως ποσοτικό το ζήτημα, είναι και ποιοτικό. Τι λόγο έχεις, έτσι. Το θέμα είναι τι λόγο έχεις, όχι απλώς να υπάρχεις με ευάρυθμη κοινοβουλευτική παρουσία. Θεωρώ δηλαδή ότι το ΜΕΡΑ25, παρά το γεγονός ότι έχω ένα πρόβλημα, ας πούμε, με την προσωπικότητα του αρχηγού του, που θεωρώ ότι μέσα στον αρχισμό του κάνει πράγματα τα οποία είναι άφρονα,
θεωρώ ότι το ΜέΡΑ25 είχε μια αξιοπρεπέστατη κοινοβουλευτική παρουσία από το 2019 μέχρι το 2023, παραδείγματος χάρη. Πείτε μου επίσης, σας παρακαλώ πάρα πολύ, επειδή είμαστε στην επόμενη μέρα, υπάρχει μια συζήτηση και ήσασταν. Εδώ μου έρχεται ερώτημα από τη Βάσο. Μου λέει η Βάσο, αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Χριστόπουλος ήταν μέλος της ομάδας Think Tank του κυρίου Τσίπρα. Τι προτείναν αυτοί τόσα χρόνια που λένε ότι δεν υπήρχε μια προγραμματική ριζοσπαστική αντιπολίτευση? Κάναν προτάσεις και δεν ακούστηκαν, δεν λήφθηκαν υπόψη? Τι συνέβη? Κύριε Σαχίνη και αγαπητή Όλγα, τα προγράμματα δεν είναι σαν κάτι που στομία να τα φοράμε μια φορά και να τα αλλάζουμε. Υπάρχουν προγράμματα, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πρόγραμμα. Είχε χρεωθεί να φτιάξει πρόγραμμα Σταθάκης προτριετίας, τετραετίας. Μετά το ξαναπήρε και το έκανε ο Δημήτρης Τζανακόπουλος. Δεν χρειάζονται πολλά προγράμματα. Χρειάζεται να έχει συγκεκριμένες θέσεις σε πολύ απτά ζητήματα. Το Think Tank και αυτό κατέθεσε από τη δική του πλευρά μια σειρά από πολύ ωραίες ιδέες, αλλά η πολιτική δεν κρίνεται στο πόσες ωραίες ιδέες κατεβάζουμε, αλλά στο πόσο πιστικά παρουσιάζουμε και τεκμηριωμένα το ζουμί τους, το ψητό τους, το μεδούλι συγκεκριμένων ιδεών. Άρα λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι περίπου ως το Σεπτέμβριο του 2022, όπου ο Τσίπρας πήγε στη Θεσσαλονίκη με 6 άξονες, αν συνέχιζε σε αυτούς τους 6, ετοιμάζοντας 6 σχέδια νόμου και προτάσσοντας μια ομάδα ήδη μόνον μαζί με τα στελέχη του, τους αξιωματικούς του, τους στρατηγούς του, στο να παρουσιάσει αυτά τα νομοσχέδια σε όλη την Ελλάδα, νομίζω ότι θα ήταν σε καλύτερη θέση. Αυτή είναι η άποψή μου και την είχα πει. Δεν εισακούστηκε, αλλά δεν χάθηκε ο κόσμος, δεν είμαι εγώ αρχηγός. Εγώ απλώς ήμουν εκεί για να λέω την άποψή μου. Δηλαδή, θα μπορούσε ένα σχέδιο νόμου για την άρση εγγύηση άξεως του απορρίτου να παρουσιαστεί μπροστά στην Φόρο Μεσογείων, μπροστά στην ΑΕΗ. Ένα σχέδιο νόμου για την ανώτατη εκπαίδευση και τα πανεπιστήμια μπροστά στην αυλή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπου τα ΜΑΤ κάνανε πάρτι μέχρι εκείνη την εποχή. Θα μπορούσε ένα σχέδιο για την ενέργεια να παρουσιαστεί στην Κοζάνη, η οποία είναι η κατεξοχήν πόλη που υποφέρει από το θέμα ενέργειας. Ένα για την ακρίβεια να παρουσιαστεί στο Ηράκλειο, παραδείγματος χάρη. Δεν ξέρω, όλα αυτά τα βρίσκεις. Το θέμα είναι όμως ότι ο μετασχηματισμός των ιδεών σε πολιτικές προτάσεις είναι κάτι το οποίο δεν έγινε, νομίζω, στο βαθμό που θα όφιλε να είχε γίνει, και θεωρώ ότι αυτό πληρώθηκε από τον ελληνικό λαό, ο οποίος πραγματικά δεν ήξερε τι ακριβώς προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τελευταίο ερώτημα, και έρχεται από το φίλο το Βασίλη. Προλαβαίνει, κύριε Χριστόπουλε, ένα κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης με τέτοια συντριπτική ήττα να ανασκουμποθεί σε 3,5 εβδομάδες και να προβάλλει μερικά από αυτά που περιγράφεται? Δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να κάνει παρά να προσπαθήσει να προλάβει. Και η φίλη Μαρία, μήπως εξελιχθεί σε εσωτερικό εμφύλιο στο χώρο της κεντροαριστεράς-αριστεράς μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ, με το ΠΑΣΟΚ να βγάζει φλάς και να προσπερνά το ΣΥΡΙΖΑ? Αν ο ΣΥΡΙΖΑ ξεκινήσει διμέτωπο εναντίον του ΠΑΣΟΚ στο πλαίσιο αυτών των 3 εβδομάδων που μείνανε, όλα είναι πιθανά. Εγώ πιστεύω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να ασχοληθεί με τα δικά του, με τα του οίκου του. Δεν μπορεί το χέρι συνεργασίας που άπλωνε με άφρονα γενεοδορία ο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι προχτές το ΠΑΣΟΚ να αντικατασταθεί από μια κονταρομαχία ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ σήμερα. Αυτό είναι το καλύτερο δυνατό σενάριο για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Άρα λοιπόν, να μην ασχοληθεί κανένας με τον άλλον, να ασχοληθεί ο καθένας με τα του οίκου του, πώς θα φτιάξει πρόγραμμα και συγκεκριμένες πολιτικές προτάσεις προγραμματικής αντιπολίτευσης, και να κρυθούμε σε αυτό. Ξαναλέω, δεν κρινόμαστε μόνο στις ιδιότητες των ηγετών μας. Κρινόμαστε στο πόσο έχουμε πιστικό πολιτικό πρόγραμμα. Και η Βασιλική, με αυτήν θα κλείσουμε, κύριε Χριστόπουλε, σήμερα, λέει το εξής. 25 Ιουνίου είναι μια νέα κάλπη. Συγγνώμη, λέει, κύριε Χριστόπουλε, επειδή εκλέγουμε κυβέρνηση και πρωθυπουργό, όχι μόνο αντιπολίτευση, θα μείνουν άκρητα όλα? Περάσαν, αναβαφτίστηκαν από μια κολυμβήθρα Σιλοάμ σε εκλογές 21 Μαΐου και κλείσαμε? Δεν θα πούμε τίποτα για το πρόγραμμα που προβάλλει η κυβέρνηση, ή αυτό κρίθηκε? Συνεχίζουμε να έχουμε και θα πρέπει να έχουμε έναν διτό λόγο. Έναν λόγο αντίστασης και ανάσχεσης της επιθετικής, νεοσυντηρητικής, νεοφιλελεύθερης πολιτικής της κυβέρνησης. Αντίστασης προκειμένου να σώσουμε τη δημοκρατία μας.
ξέρετε ότι έχω μια αιμονή με το ζήτημα αυτό. Είναι η πρώτη φορά που θεωρώ ότι οι κουβέντες που κάνουμε εδώ και αρκετά χρόνια, κύριε Σαχίνη, πάνε μια δεκαετία που σας λέω προσέξτε το ζήτημα των θεσμών και της δημοκρατίας, βρισκόμαστε κοντά σε ένα σενάριο όπου μια παντοκρατορία της εκτελεστικής εξουσίας μπορεί να οδηγήσει σε αφυδάτωση των δημοκρατικών θεσμών. Δεν θα ανατραπεί η δημοκρατία, θα υπονομευτεί όμως και θα γίνει ένα κούφιο κάφκαλο. Αυτό λοιπόν όχι μόνο θα το λέμε αλλά θα το φωνάζουμε. Αντίσταση προτιμένου αυτό να μην περάσει. Την ίδια στιγμή που όμως έχουμε αυτόν τον λόγο της ανάσχεσης και της αντίστασης θα έχουμε και τον άλλον λόγο που σας είπα εγώ της προγραμματικής επιθετικής αντιπολίτευσης με συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις αριστερού προσήμου και ταξικού προσανατολισμού. Αυτή είναι, μόνο έτσι βλέπω ότι μπορεί να σταθεί το αφήγημα μιας αντιπολίτευσης εν ώψη των εκλογών της 25ης Ιουνίου. Μάλιστα. Δημήτρης Χριστόπουλος, λοιπόν, τον ευχαριστούμε για τη δική του οπτική που μας κατέθεσε σήμερα. Καλή σας ημέρα, κύριε Χριστόπουλε. Καλή σας ημέρα, κύριε Σαχίνη. Γεια σας.